Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε σεβίτσε. Δεν σας βρίζω, ξέρετε την ονομασία, την έχετε δει σε καλά εστιατόρια, αλλά δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι και πώς γίνεται. Είναι ψημένο ή είναι άψητο. Γίνεται με ψάρι ή γίνεται με μαλάκια. Με τι ακριβώς γίνεται, θα σας τα εξηγήσω όλα σήμερα γιατί θα φτιάξουμε την απόλυτη εκδοχή του σεβίτσε. Θα το ψήσουμε στην εντέλεια, θα έχει άρωμα από όλα τα ασπέρι του ειδή και θα είναι το πιο θρεπτικό street food που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με λίγο θεωρία, αλλά είναι απαραίτητη θεωρία πριν περάσουμε στην πράξη. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι το σεβίτσε. Το σεβίτσε σε αντίθεση με το τατάρ είναι ένα ψημένο ψάρι. Ουσιαστικά έχει περάσει η μαρινάδα που ψήνουμε συνήθως με εσπεριδοειδή και έχει περάσει η μαρινάδα και έχει ψήσει 100% το ψάρι. Οπότε δεν είναι ομό ψάρι. Το τατάρ, εν αντιθέσει, είναι ένα ομό ψάρι που δεν έχει ψηθεί με κάποια μαρινάδα. Η βασική τους διαφορά είναι αυτή. Η δεύτερη διαφορά που έχουν είναι στο κόψιμο. Γιατί συνήθως το σεβίτσε, για να μην παραμαριναριστεί, δεν το κόβουμε τόσο λεπτό στο ταρτάρ, το κόβουμε σε μεγαλύτερα κομμάτια. Οπότε έχει την αίσθηση περισσότερο φαγητού. Αυτό που ίσως μπορεί και να μην ξέρατε, είναι ότι το σεβίτσε είναι αμυγός η έννοια του street food. Δηλαδή είναι ένα φαγητό που όντως το παίρνει στο δρόμο σε μπολ και το τρως. Εμείς το έχουμε κάνει λίγο πιο γκουρμέ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε καλά εστιατόρια και τους σερβίρουμε γκουρμέ σε πιατάκια, αλλά ουσιαστικά είναι η απόλυτη εκδοχή του street food. Δηλαδή βγαίνει το ψάρι φρέσκο, το κόβουμε όπως είναι, μαρινάρουμε με λίγα σπεριδοειδή και τρώμε κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ υγιεινό από άποψη ότι δεν έχει λιπαρά, είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξουμε και βέβαια το ψάρι όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε είναι η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης που μπορούμε να έχουμε. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, νομίζω ότι εξήγησα αρκετά. Αυτό που θα σας πω ότι για να φτιάξουμε ένα σεβίτσε είναι αυτά τα υλικά που χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Αυτά. Το τσίλι και το τζίντζερ, πολύ προαιρετικά το βγάζω στην άκρη, αλλά θα βάλω και λίγο τσίλι τζίντζερ. Αυτά είναι. Θέλουμε ψαράκι, ό,τι ψάρι σας αρέσει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, γιατί κάποιος μπορεί να ρωτήσει, έβαλες λαβράκι, έβαλες τσιπούρα, εμείς τι μπορούμε να βάλουμε. Δεν υπάρχει συνταγή για να σας πω ότι ένα ψάρι είναι καλύτερο για σεβίτσε, όλα τα ψάρια κάνουν. Το θέμα είναι να είναι πάρα πολύ φρέσκα. Όσο πιο φρέσκο το ψάρι, τόσο καλύτερο το ψάρι. Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε σεβίτσε, όπως είναι η γαρίδα, τα μύδια, τα στρίδια, όλα αυτά γίνονται σεβίτσε, αλλά εμείς σήμερα θα ετοιμάσουμε με το ψάρι. Λοιπόν, έχω 4 ωραία λαβράκια. Εδώ πέρα, φιλέτα μαριναρισμένα. Ουσιαστικά είναι 2 ψάρια που έχουμε κόψει τα φιλέτα. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε τελείως εδώ το δέρμα τους. Αυτό μπορείτε να ζητήσετε να σας το κάνει και ο ιχθυοπόλης σας, δεν είναι τίποτα γι' αυτό. Να. Είναι δουλειά, όσο βλέπετε και εμένα, τόσο θα το πάρει και αυτούνου. Ουσιαστικά βλέπετε, κατευθείαν με το μαχαίρι γυρνάς πλάγια, βγάζεις το δέρμα. Το δέρμα δεν τρώγεται ομό, οπότε δεν το χρειαζόμαστε και το πετάμε. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω και με όλα τα υπόλοιπα. Παίρνω το μαχαίρι, γυρνά εδώ. Πιάνω το μαχαίρι εδώ δυνατά και καθώς τραβάω, κοιτάξτε εδώ, το δέρμα φεύγει και μένει καθαρό φιλέτο, το βλέπετε, καταπληκτικό. Συνεχίζω και με τα άλλα δύο, δεν έχουν βέβαια κόκαλα τα φιλετάκια μου εδώ πέρα. Και το τελευταίο μας εδώ, κατευθείαν όπως βλέπετε βγαίνει το δέρμα και έχει μείνει καθαρό κρέας. Τώρα, το πώς θα κόψουμε το ψάρι είναι πολύ σχετικό, ειλικρινά σας λέω. Μπορούμε να κόψουμε σεβίτσε σε κομμάτια μεγάλα όπως είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε εδώ πέρα. Να θυμίζει λίγο ταρτάρ σε μεγαλύτερο. Μπορούμε να κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια σαν και αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Τα βλέπετε. Μπορούμε να κόψουμε και σε λεπτές φέτες όπως τα κόψω εγώ εδώ. Βλέπετε. Ειλικρινά δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Εγώ όπως το κόβω το ψάρι γίνεται σαν γύρος. Το βλέπετε. Μου αρέσει έτσι γιατί πραγματικά σου δίνει πάρα πολλές διαφορετικές υφές. Αλλά βέβαια για να κόψετε έτσι λίγο το ψάρι πρέπει να είστε λίγο έτσι εξοικειωμένοι με το μαχαίρι. Οπότε άμα δεν είστε πολύ εξοικειωμένοι με το μαχαίρι, ξεκινήστε στην αρχή κόβοντας ακανόνιστα όπως έκοψα εδώ πέρα και μετά κόβετε ωραία τα γιάτα όπως το κόβω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω και με τα 4 ψαράκια μέχρι που να τα τελειώσω, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όπως βλέπετε, τελείωσε το ψαράκι μου. Δεν θα σας πάρει πάνω από ένα λεπτό για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι τίποτα. Έχω κόψει το ψάρι σε πολύ ωραία ταγιάτα και εδώ πέρα έχω τα μεγαλύτερα κομμάτια λίγο έτσι για να σας μιλήσω εγκυκλοπαιδικά για το πώς ψήνουμε και το πόσο χρόνο ψήνουμε τελικά το ψάρι μας. Άμα κόψετε ταγιάτα όπως και αυτή εδώ που είναι έτσι μακρόστενη και λεπτή, θα χρειαστεί περίπου 15 με 20 λεπτά. Αυτά τα κομμάτια θα χρειαστούν 20 λεπτά με μισή ώρα και εδώ πέρα θα χρειαστούμε μισή ώρα με 45 λεπτά. Οπότε όσο πιο μεγάλα κόψουμε τα κομμάτια, τόσο πιο πολύ μαρινάρισμα θέλουν. Σίγουρα κανένα σεβίτσε δεν μαρινάρουμε πάνω από μία ώρα, όσο μεγάλα και αν κόψουμε τα κομμάτια. Οπότε
Μίνιμουμ 15, maximum μία ώρα. Τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος, γιατί τόση ώρα σας λέω, αλλά δεν έχω ψήσει. Λοιπόν, πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να ψήσουμε το σεβίτσε, θα βάλω όλα μέσα, εδώ. Χρειαζόμαστε τι? Οξύτητα. Και η οξύτητα που θα βάλουμε εδώ μέσα είναι τριπλή. Θα βάλουμε και lime, και λεμόνι και πορτοκάλι. Να σου πω ότι παραδοσιακά η οξύτητα που ψήνει το σεβίτσε στις λατινικές χώρες είναι το lime, σαν το βασικό της εταιρικό, αλλά εμείς βάζουμε λίγο πορτοκαλάκι και λεμόνι γιατί είναι πιο κοντά στα μεσογειακά πρότυπα. Οπότε, θα ρίξω ξύσμα από όλα τα ασπεριδοειδή που έχω εδώ πέρα. Ίσως να μην το παρακάνω γιατί έχω 3 lime, θα ρίξω λίγο λιγότερο. Οπότε θα βάλω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι και το χυμό από όλο το πορτοκάλι. Τέλεια. Το λεμόνι, ακριβώς όπως πριν, ξύσμα από ένα λεμονάκι, μας αρέσει το ξύσμα. Ρίχνουμε μέσα και το χυμό από το λεμόνι. Και φυσικά ήρθε η ώρα για τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον κύριο Lime. Ο κύριος Lime τρελαίνεται για ψάρια, του αρέσουν πάρα πολύ και τα ψάρια τρελαίνονται για Lime. Υπάρχει μια αμοιβαία σχέση αγάπης, αυτή η ωραία σχέση που μπορεί να έχουν τα δύο υλικά μεταξύ τους. Οπότε ρίχνουμε lime και αυτό δεν ήταν αρκετά ζουμερό, οπότε θα βάλω σίγουρα και δεύτερο. Και θέλω ουσιαστικά να ρίξω τόσο οξύτητα, όσο σχεδόν να καλύψω τελείως τα ψάρια μου. Αυτό δεν έχει καθόλου ζουμί, βλέπετε. Πατάω και βγάζει ελάχιστο. Οπότε σίγουρα θα χρησιμοποιήσω και τρίτο. Και γιατί όχι να μην ρίξω και το ξύσμα από το τρίτο. Οπότε βάλετε ξύσμα και από τρία lime κι εσείς. Δύο έβαλα, αλλά δεν πειράζει, βάλετε τρία. Ρίχνω και το lime μέσα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σωστός τρόπος για να κάνουμε σεβίτσε είναι αυτός. Δεν βάζουμε ούτε αλάτια, ούτε πιπέρια, ούτε ελαιόλαδα. Πολύ βασικό να μην βάλετε λάδι σε αυτό το σημείο της συνταγής, γιατί συνήθως εκεί πέρα την πατάνε όλοι. Άμα βάλω λάδι, το λάδι σφραγίζει το ψάρι, οπότε ουσιαστικά δεν αφήνει να εσχωρήσει μέσα η οξύτητα και να το ψήσει. Πολύ σημαντικό, σε αυτό το σημείο βάζουμε μόνο οξύτητα. Τώρα, άμα θέλετε να το κάνετε έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον το όλο πράγμα, γιατί μπορείτε πάντα να κάνετε πιο ενδιαφέρον το κομμάτι του μαγειρέματος, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ginger και λίγο chili. Αλλά αυτά τα υλικά που βάζω είναι εντελώς προαιρετικά, κανονικά δεν χρειάζονται. Απλά θα μου προσφέρουν λίγο παραπάνω άρωμα. Και δεν θα το παρακάνω, δεν θέλουν να υπερκαλύψουν τη γεύση από το ψάρι και από τα ασπεριδοειδή, γιατί σε περίπτωση που βάλω πάρα πολύ έντονα υλικά μέσα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γεύομαι καθόλου το ψάρι. Οπότε θα τρίψω λίγο ginger και θα ρίξω λίγο τσίλι μέσα, εδώ. Ίσα-ίσα να ανακατέψω και έτσι να κάνει λίγο πιο spicy το σεβίτσε μου. Θέλω να δείτε ότι από την αρχή έτσι ήταν το ψάρι όταν ήταν ομό και έτσι άρχισε να γίνεται. Βλέπετε που άρχισε να ψήνεται. Μπράβο. Αυτό ακριβώς θέλω. Τώρα, τι θα κάνει ο κύριος Άκης. Ο κύριος Άκης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλη αυτή η μαρινάδα υπερκαλύπτει το ψάρι. Οπότε, ή θα έρχεται κάθε 2 λεπτά να ανακατεύει, κάτι που δεν θα κάνει ο κύριος Άκης και δεν θα κάνει κανένας άλλος που τον βλέπει, ή θα πάρει μία μεμβράνη, θα πατήσει από πάνω για να φροντίσει όλα τα υλικά να είναι βυθισμένα μέσα στη μαρινάδα μας. Κοιτάξτε, επειδή είναι ψάρι, είναι ένα ευπαθές υλικό, θα βάλω στο ψυγείο και θα αφήσω για 20 λεπτάκια με μισή ωρίτσα και μόλις είναι έτοιμο θα γυρίσουμε για να σερβίρουμε, να σας δείξω και τους δύο τρόπους. Και τον γκουρμέ και το ρουστί. Και έχουν περάσει 20 λεπτάκια. Εγώ στα 20 λεπτάκια θα το σερβίρω, γιατί μετράμε πάντα και το χρόνο που κάνουμε για να σερβίρουμε. Οπότε, άμα περάσουν 20 λεπτάκια, άλλα 5-10 λεπτάκια για να σερβίρουμε και να φάει κάποιος, θα μετράμε αυτά. Και θα σουρώσω εδώ το ψαράκι μου και θα σας δείξω τις δύο εναλλακτικές. Η πρώτη εναλλακτική είναι λίγο πιο γκουρμέ. Ουσιαστικά παίρνουμε ένα πιατάκι, βάζουμε το ψαράκι μας εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είναι φανταστικό. Είναι ψαράκι και έχετε δει πως έχει αλλάξει το χρώμα. Έχει γίνει συγκλονιστικό, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, η γκουρμέ του εκδοχή έχει να κάνει με λίγο λαδάκι. Και βέβαια όλα τα αρωματικά φυσικά που θέλουμε να βάλουμε πάνω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω λίγο τσίλι εδώ. Ίσα-ίσα να υπάρχει λίγο πιπεριά. Και για το χρώμα, αλλά και για τη γεύση. Έτσι, να τα σκάει στο στόμα καθώς τρώμε το ψαράκι μας. Τόσο είναι αρκετό. Και βέβαια, θα ρίξω κόριανδρο. Ο κόριανδρος είναι το πιο βασικό συστατικό που ρίχνουν στο σεβίτσε. Οπότε δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Θέλουμε κόριανδρο και θέλουμε αρκετό. Θέλουμε να υπάρχει πάνω στο πιάτο. Γιατί θέλουμε σε κάθε μπουκιά που παίρνουμε να υπάρχει και λίγο κόριανδρος. Και πιστέψτε μου ότι άμα το δοκιμάσετε με κόριανδρο και χωρίς κόριανδρο, θα καταλάβετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει.
και εδώ. Δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι το πίπερο, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε αλάτι και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και πιπέρι. Βουαλά! Για τελευταία πνιγιά θα πάρω λίγο από το ζουμί που έχω μαρινάρει ήδη το λαβράκι μου. Κοιτάξτε εδώ, είναι ο χυμός από το πορτοκάλι, ο χυμός από το λεμόνι και βέβαια ο χυμός που έχει βγάλει το ίδιο το ψάρι. Τώρα, σε αυτή την εκδοχή θα προσθέσω και λίγο lime, εδώ και εδώ και εδώ και ουσιαστικά αυτή είναι η γκουρμέ εκδοχή του σεβίτσε. Τώρα πάμε για λίγο πιο street εκδοχή. Η πιο street εκδοχή είναι όπως θα σας δείξω ακριβώς τώρα. Κοιτάξτε, παίρνουμε το ψάρι, το βάζουμε σε ένα μπολάκι. Ουσιαστικά τρώγεται με το κουτάλι. Είναι το φαγητό που παίρνει στον δρόμο και το τρως. Όπως τρώμε εμείς στο γύρο, έτσι τρώνε το σεβίτσε. Οπότε, αυτό που κάνουν είναι πάντα να σερβίρουν με το ζουμί που έχουν μαρινάρει ήδη το σεβίτσε. Κοιτάξτε, να γίνεται κάπως σαν σούπα. Το βλέπετε. Θα προσθέσω λίγο λεμονάκι, λίγο πιπέρι και αλάτι, γιατί δεν έχουμε βάλει καθόλου. Το επαναλαμβάνω. Θα βάλω λίγο τσίλι εδώ. Ίσα ίσα πάλι να υπάρχει και βέβαια αυτό που θέλουμε είναι ρουστίκ χοντροκομμένο τον κόριανδρο εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η ρουστίκ εκδοχή και αυτή που παραδοσιακά πρέπει να σερβίρεται και αυτή είναι η γκουρμέ εκδοχή. Διαλέχτε και παίρνετε. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα με το πιο ρουστίκ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του να τρώω κάτι τόσο θρεπτικό και τόσο street food παρά κάτι τόσο street food να το μετατρέπω αυτομάτως σε γκουρμέ. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό ίσως να το βάζα σε εστιατόριο, αλλά θεωρώ ότι άμα έδινα στον κόσμο στο εστιατόριο αυτή την εκδοχή θα το λατρεύαν όλοι. Γιατί? Γιατί κοιτάξτε εδώ, το ένα τρώγεται με πιρούνι και το άλλο τρώγεται με κουτάλι. Αυτό τρώγεται με πιρούνι, ενώ αυτό τρώγεται με κουτάλι. Κοιτάξτε, παίρνεις λίγο από το ζουμάκι, παίρνεις το ψαράκι σου. Καταπληκτικό. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς πρέπει να είναι η υφή που έχει αυτή τη στιγμή το σεβίτσε, είναι απ' έξω να έχει πιάσει μια ελαφριά κρούστα γιατί έχει αρχίσει να ψήνεται, μέσα να είναι ζουμερό, αλλά να είναι μέχρι μέσα μέσα ψημένο και να είναι πάρα πολύ ζουμερό, σαν να ψήσαμε τέλεια το ψάρι μας. Άμα το αφήσουμε παραπάνω μέσα στη μαρινάδα, συνεχίζει να ψήνεται, οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά από μια ώρα δεν είναι ωραίο και δεν μπορούμε να το φάμε. Γι' αυτό το λόγο το σεβίτσε έχει ημερομηνία λήξης. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα το φτιάξουμε, σε μία ώρα πρέπει να το έχουμε καταναλώσει. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο μας και σήμερα. Ελπίζω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, ελπίζω να φτιάξετε σεβίτσε και ελπίζω να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε το αγαπημένο σας σεβίτσε με την αγαπημένη σας παγωμένη κοκακόλα και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!